Είμαστε στο έργο αναστήλωση που γίνεται στο Μπεζεστένι, στο πλαίσιο του έργου κατασκευή της νέα αγορά από το Δήμο Λαρισαίων, μέσω του ΕΣΠΑ. Του τελευταίους μήνε έγιναν εδώ, εκτό από το έργο αναστήλωση, έγιναν και ανασκαφέ από την Εφορία Αρχαιοτήτων και είμαστε τώρα στην ευχάριστη, πρέπει να το πούμε, θέση να έχουμε και σημαντικά ευρήματα. Και το κυριότερο να έχουμε ανακαλύψει πάρα πολλές πτυχές της ιστορίας της πόλης, Οθωμανικής, Βυζαντινής και Αρχαίας περίοδου. Ε, το κυριότερο από τα ευρήματα τα οποία βρέθηκαν είναι τα θεμέλια ενός μεγάλου κτηρίου, πιθανότατα του Αρχαίου Ναού της Αθηνάς, ο οποίος σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς ήταν το σπουδαιότερο κτίριο της Ακρόπολης της Λάρισας. Ο Δήμος Λαρισαίων πριν από δύο περίπου χρόνια ενέταξε το έργο της αναστήλωσης της παλιάς Οθωμανικής αγοράς με το όνομα Μπεζεστένη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και συνεχίζεται με τη συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων η αναστήλωση του έργου αυτού. Είναι Πολύ σημαντικό το γεγονό ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Εφορία Αρχαιοτήτων τη πόλη μα και τη περιοχή έχει βρει σπουδαία μνημεία ένα από αυτά ανακοινώθηκε πριν λίγο από την κυρία Σδρόλια, την προϊσταμένη της εφορίας. Ένα σημαντικό έβριμα για το οποίο πρέπει να βρούμε τρόπο να αναδειχθεί ο λόφος του φρουρίου τη Ακρόπολη τη πόλη, ξέρουμε ότι είναι γεμάτο από τέτοιου είδου μνημεία. Ο Δήμο θα συνεργαστεί με την εφορία για να ολοκληρώσει με καλό τρόπο όλη την παρέμβασή του, προκειμένου και τα ευρήματα από τη μεριά τη εφορία να αναδειχθούν και βεβαίω το Μπεζεστένι ω ένα εμβληματικό κτίριο και μια εμβληματική δομή τη πόλη να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Νομίζω πω η λέξη συνεργασία και οι συνέργειε εγγυώνται ότι όλα θα πάνε καλά.